1η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ξινόμαυρου και οι νοποιοί Βόρειου Ελλάδος γιορτάζουν αυτή την ντίβα του Βόρειου Ελλαδίτικου αμπελώνα, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, με διάφορες εκδηλώσεις. Εμείς βρήκαμε την καλύτερη αφορμή για να επισκεφτούμε την Άουσα, την πατρίδα του ξινόμαυρου, και να συναντήσουμε φυσικά τους ανθρώπους του συνεταιρισμού Βαένη εκεί. Ο κύριος Γιώργος Φουντούλης, πρόεδρος του συνεταιρισμού, βρίσκεται επί το έργον. Την καλησπέρα μας, κύριε Φουντούλη, από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελκουρίνου. Κύριε Φουντούλη, είναι μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε για το ξινόμαυρο. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Τι είναι το ξινόμαυρο, ας ξεκινήσουμε από εκεί, αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά για αυτούς που δεν έχουν πιστεί ακόμη ότι είναι η ντίβα του αμπελώνα μας. Η λέξη ντίβα βεβαίως είναι πρωτόγνωρη για μένα, αλλά θα πω ότι είναι η ευγενέστερη ελληνική ποικιλία. Η πλέον αναγνωρίσιμη από τις 4 ελληνικές ποικιλίες παγκοσμίως. Και γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από εμάς σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως πηγαίνοντας από έκθεση σε έκθεση να το γνωρίσουν ή το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές και ενόφυλοι. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ξινόμαυρου? Έχει ιδιαιτερότητες πολλές το ξινόμαυρο και βεβαίως δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη διεθνή αγορά. Υπό την έννοια του ότι αυτά τα οποία δίνει, τα χαρακτηριστικά, τα αρώματα, το πλούσιο σώμα, αλλά και όλη η ευγένεια που το περικλεί, να μην μπορούν να μας ανταγωνιστούν κάποιοι άλλοι από κάποιες άλλες χώρες και μεγαλόφερτες, ως συνήθως ποικιλίες, σειρά, Μερλό, Καπερνέ κλπ. Είμαστε λοιπόν διαφορετικοί από όλους τους άλλους. Η Νάουσα, κύριε Φουντούλη, γιατί θεωρείται η πατρίδα του ξινόμαυρου? Στα βάθη των αιώνων πίσω χάνεται η καλλιέργεια του ξινόμαυρου στην Άουσα. Υπάρχει η τεχνογνωσία αλλά και το ανάγλυφο του Βερμίου, το οποίο στους πρόποδές του φύεται το καλό ξινόμαυρο, αν και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος πλέον έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Τι ποσότητες ξινόμαυρου παράγονται κάθε χρόνο στην περιοχή? Στη δική μας ζώνη υπερβαίνουν τις 4.500 τόνους σε ξινόμαυρο. Και βεβαίως απορροφείται όλο από τα 22 ενοπία που υπάρχουν στην περιοχή και το Βαένι είναι, ας το πω έτσι, ομπρέλα όλων, που σημαίνει ότι εμείς απορροφούμε, ίσως φέτος περάσουμε το 60% μόνοι μας. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πώς ήταν η φετινή χρονιά, κύριε Φουντούλη, πώς είναι η φετινή παραγωγή? Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς και ιδιαίτερα μέσα στον Αύγουστο είχαμε παρατεταμένες βροχοπτώσεις, κάπου που φοβηθήκαμε. Αλλά μας φύλαξε ο Θεός, έκανε πάρα πολύ καλές μέρες όπως κάνει και μέχρι σήμερα. Το ξινόμαυρο απλά πήγε λίγο πιο πίσω η συγκομιδή του, πιο όψιμο όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά ήταν μια εξαιρετικότατη χρονιά. Τι ποσότητες απορροφούνται από την εσωτερική αγορά, κύριε Φουντούλη, και ποιες ποσότητες εξάγονται? Φαντάζομαι ότι έχουμε και χώρες από το εξωτερικό που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το ξινόμαυρο. Αυτό ποικίλει αναεινοποιείο. Έχει εινοποιεία τα οποία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών, αλλά κάπως μικρότερο. Λειτουργούν και στην εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι οι εξαγωγές του πρέπει να πλησιάζουν σε μια κοινή συνισταμένη όλων των ενοπίων περίπου στο 50-60%. Μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα για το σε ποιες χώρες απευθυνόμαστε κυρίως? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε δημιουργήσει ένα σύνδεσμο εδώ στη ζώνη μας και τρέχουμε μαζί προγράμματα προώθησης, προβολής και διαφήμισης της κοινής οργάνωσης αγοράς, έχουμε επιλέξει χώρες οι οποίες είναι αναδυόμενες και υπάρχει η δυνατότητα να καταναλώσει ο κόσμος ξινόμαυρο. Ιδιαίτερα φέτος να πω ότι έχουμε επισκεφτεί Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Σιγκαπούρη, Κορέα και Ιαπωνία. Πολλές οι αγορές στόχοι. Σε αυτά βέβαια μιλάμε για τρίτες χώρες πάντοτε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά η Γερμανία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και κάποιες άλλες χώρες που εξάγουμε. Θεωρώ ότι έχουμε τις ποσότητες, έχουμε την τεχνογνωσία, παράγουμε ένα διαφορετικό ίνο. Από την ώρα που μπορούμε και παίρνουμε στην Napa Valley της Αμερικής, που εκεί υπάρχει πάρα πολύ κρασί και μας αναγνωρίζουν με την πρώτη ματιά ή την πρώτη γουλιά, καλύτερα και γεύση.
καταλαβαίνετε ότι έχουμε περιθώρια ακόμη βελτίωσης. Κύριε Φουντούλη, να δώσουμε και κάποιες πρακτικές συμβουλές σε όσους θέλουν να το απολαύσουμε. Τι το συνδυάζουμε το ξινό μαυρό για να λάβουμε έτσι τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του στο μέγιστο βαθμό? Κοιτάξτε, το ξινό μαυρό κατά βάση και ιδιαίτερα το κόκκινο, γιατί παράγεται και λευκό από ξινό μαυρό με τη μέθοδο του Blanc de Noir. Mm-hmm. Εμείς δηλαδή στο Βαΐνι παράγουμε και λευκό από κόκκινο σταφύλι. Mm-hmm. Το κόκκινο, επειδή είναι τανικό κρασί, είναι βαρύ κρασί, όπως συνηθίζουμε να λέμε, περισσότερο με κόκκινο κρέας, κυνήγι και οτιδήποτε άλλο έχουμε στην κουζίνα μας να είναι όμως σε κρέας. Mm-hmm. Στο ψάρι έχουμε το λευκό, όπως είπα, το Blanc de Noir, από ξινό μαύρο. Mm-hmm. Και επειδή και η τιμή έχει μία σημασία, περνάμε δύσκολες εποχές, κύριε Φουντούλη. Να κλείσουμε με αυτό, έτσι να μας δώσετε μία εικόνα για το αν υπάρχει επιβάρυνση στα στάδια της παραγωγής και αν αυτή η επιβάρυνση έχει επίπτωση και στις τελικές τιμές των προϊόντων. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Το κρασί γενικότερα στην Ελλάδα πέρασε από πολλές δυσκολίες, να πω. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε βεβαίως από τα capital control κλπ. Εκεί δεν ήταν είδος πρώτης ανάγκης και όπως καταλαβαίνετε είχαμε μια πτώση. Βεβαίως ακολούθησε το εγκληματικό το να βάλουν ειδικό φόρο στο κρασί και αυτό μας στεναχώρησε αρκετά. Mm-hmm. Όσο είπαμε, δόξα τω Θεώ, είπαμε Παναγιά, βοήθαμε τον COVID, γιατί η μαζική εστίαση κλπ. Ήταν οι καταναλώσεις μας πολύ χαμηλές. Και τώρα πρόσφατα με την ενέργεια και το πρόβλημα αυτό με τον πόλεμο, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει επιπλέον μεγάλη επιβάρυνση mm-hmm. και στην καλλιέργεια και στην τυποποίηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και αυτό έχει και μία επίπτωση. Οι φιάλες έχουν αυξηθεί σήμερα από 40 έως 85%, αλλά και δεν υπάρχουν. Δεν είναι σε επάρκεια πλέον παγκοσμίως, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τα αντιμετωπίζουμε και βεβαίως αισιόδοξα πάντα. Έτσι ακριβώς, με αισιοδοξία κρατάμε και την εορταστική διάθεση εν ώψη της αυριανής ημέρας. Κύριε Φουντούλη, σας ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μέχρι την Άουσα με τη βοήθειά σας. Θα δεχτούν τα επισκέψιμα εν οποία αύριο θα είναι ανοιχτά. Όποιοι εινόφιλοι θέλουν, ορίστε να έρθουν να τους μοιήσουμε στην τέχνη αλλά και στην πόση mm-hmm. του ξινόμαυρου. Το καλύτερο φινάλε κάναμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια, κύριε Φουντούλη.